Το 39ο τεύχος του περιοδικού Unfollow διαβάζουμε. Δεν θα καταργήσουν ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έχει προχειρηχθεί, η κυβέρνηση θα σεβαστεί τη διαδικασία σύμφωνα με την νομοθεσία. Θα διαφυλάξουν την παροχή βασικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών από ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις τομείς με βάση και τους εθνικούς στόχους πολιτικής και την εφαρμογή της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επαναξετάσουν τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν προκηρυχθεί, αποσκοπώντας στην βελτίωση των όρων, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν τα μακροπρόθεσμα ωφέλη του δημοσίου, να δημιουργηθούν έσοδα, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, να προωθηθεί η οικονομική ανάκαμψη και να ενισχυθούν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Αυτό είναι ανάρμοση από το άρθρο του κυρίου Αδάμ Γιαννίκου. Καλησπέρα, κύριε Γιαννίκου. Καλησπέρα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ο ΠΑΠ, ας πούμε, θα μείνει στα χέρια αυτών που τον αγόρασαν, περίπου? Κατά δηλωθέντα, ναι. Τέλεια. Έτσι πάει. Έτσι φαίνεται να πηγαίνει, μάλλον. Είναι κάπως, δηλαδή, έχουν καταγγελθεί τόσες και τόσες αποκρατικοποιήσεις από το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Η αλήθεια είναι, φαίνεται να έχουν καταγγελθεί, ας το πούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσες πολλές τελικά. Δηλαδή, ένα στοίχημα υποτίθεται του μνημονίου ήταν να πιάσει ένα δυσθεώρητο, όπως προκύπτει, ποσό. Στην αρχή ήταν 50 δις. Ναι, αυτό το περιβόητο τότε, ας πούμε, το οποίο κατέληξε να είναι κατά πολύ πολλαπλάσιο. Θέλω να πω ότι το να λέμε ότι καταγγέλνουμε και πολλές ιδιωτικοποιήσεις, σαν δεχόμαστε τι έγιναν. Στην ουσία ελάχιστες έχουν γίνει και σχεδόν καμία, δηλαδή δεν μπορεί να βρει κάποια ουσιαστική, κάποιο ουσιαστικό όφελος από αυτή. Αυτό σαν έτσι μια εισαγωγή, μιας και το πιάσεις από τον ΟΠΑΠ. Το πιάνω από τον ΟΠΑΠ γιατί έχει καταγγελθεί, ας πούμε, από τα έδρανα της Βουλής ως σκανδαλώδη, ως παραχώρηση. Σχεδόν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων ή αποκρατικοποιήσεων, όπως θέλουμε το λέμε, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Υπάρχει μια ιδεολογική διάσταση και υπάρχει μια πρακτική, ας την πούμε, δηλαδή, που αφορά στην ουσία το πρακτικό κομμάτι, το οικονομικό κομμάτι. Η σύμβαση του ΟΠΑΠ έχει χαρακτηριστεί σκανδαλώδης από το γεγονός ότι πρόκειται για παραχώρηση ενός κρατικού μονοπωλίου, μάλλον μετατροπή ενός κρατικού μονοπωλίου σε ιδιωτικό μονοπώλιο. Και να θυμίσουμε ναι, ότι ήταν μία από τις πιο κερδοφόρες κρατικές εταιρείες της χώρας. Ναι, είναι, αυτό πάλι εντάσσεται σε ιστορικά πλαίσια. Πάντα σε όλες τις χώρες υπάρχει ένας εθνικός πλουραλητής. Είναι βέβαια λίγο, δεν το πολύ πειρώ, αλλά είναι ενδεικτικό ότι εδώ, στην Ελλάδα ο εθνικός πλουραλητής είναι μια εταιρεία τζόγου. Δηλαδή, στη Λατινική Αμερική, τεράστιο θέμα πολιτικό, η αποκρατικοποίηση ή εθνικοποίηση επιχειρήσεων, αλλά αυτά αφορούσαν μεγάλες πηγές ενέργειας, τέτοια πράγματα. Εδώ μιλάμε για τον ΟΠΑΠ, για μια εταιρεία τζόγου στην ουσία. Ενδεικτικό και του που βρισκόμαστε παραγωγικά. Όπως και να έχει, αυτή η επιχείρηση ήταν κερδοφόρα. Η λογική ότι την στέλνεις, την βγάζεις από το κρατικό προϋπολογισμό, από τα έξοδα, από τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, για να την αποδώσεις στον ιδιωτικό τομέα, με τη λογική πια να αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο κλάδο ως καινοτομία, ως τι, ας πούμε, δηλαδή ποια είναι η υπεραξία που θα δώσει αυτό, και από εκεί πέρα και τα έσοδα. Τα έσοδα δεν είναι κάτι φοβερό, δηλαδή θα σου αποδώσει, ας πούμε, τα κέρδη ενός διαστήματος τα οποία τα έχεις ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα σαν κίνηση, ούτε από την λογική των εισόδων, ούτε από την λογική της αναδιάρθρωσης ενός συγκεκριμένου κλάδου της οικονομίας. Νομίζω ότι και στο ελληνικό και στον ΟΠΑΠ το μείζον θέμα, πέρα από το ότι τα δίνουμε, τα πουλάμε, και θα θυμηθώ και τη δήλωση του κυρίου Σταυρίδη, του συγχωρεμένου, στον Γιώργο τον Αυγερόπουλο στο Αγορά, ότι τι είναι ξεπούλημα, λέει, δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, ιστορικά υπάρχει. Διαχρονική έννοια. Και στις δύο περιπτώσεις, έτσι θυμάμαι λίγο τα πιο μεγάλα,
έχουν βγει μελέτες, οικονομικές μελέτες, οικονομοτεχνικές μελέτες, οι οποίες λένε ότι τα πουλήσαμε σε, να το πω, χήμα ξεφτύλα τιμή. Ναι. Ήτανε μπιρ παρά που λέμε. Πάρε και ο ΠΑΠ έχω και ελληνικό έχω, πάρε. Η αλήθεια είναι ότι σε κανόνες ελεύθερης αγοράς, δηλαδή αυτού του αναρχικού πράγματος που λέμε τέλος πάντων ελεύθερη αγορά, η τιμή που καθορίζεται από την αγορά, δηλαδή αν κάτι που θεωρείς ότι κοστίζει, ότι έχει κάποια αξία, δεν το αγοράζει κανένας, τότε η αξία του στην ουσία πάει να υφίσταται. Ισχύει αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις ή ήταν, αν έχουμε πληροφόρηση, προσυμφωνημένες τιμές? Δεν ισχύει με την έννοια ότι ακόμα και αν λέμε, ας πούμε, στο ελληνικό, η αντικειμενική αξία της γης ήταν ένα από όσο έβγαινε, οπότε τώρα με την τιμή παραχώρησης είναι σκανδαλώδες, γιατί είναι 20 φορές κάτω, ξέρω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι η αντικειμενική αξία δεν είναι αυτή που, δηλαδή, ωραία, το βγάζει στην αγορά, πόσοι ενδιαφέρονται να το πάρουν και πώς θα δίνανε 2 δις, 3 δις, δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ότι το πήρε, ότι ξεκίνησε διαρρέοντας μια προσφορά στα 500 εκατομμύρια, η οποία, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων, η οποία θεωρήθηκε ψίχουλα, ή μετά την ανέβασε κάπως για τα μάτια του κόσμου, οπότε βγήκαν και πανηγύριζαν όλοι όταν έκατσε σε ένα συγκεκριμένο ποσό. Σημαίνει πόσα μπήκαν στα ταμεία από αυτό. Δηλαδή, στο τέλος, αν κοιτάξει κανείς τι μπήκε στα ταμεία, τι έχει δηλαδή το πιο πιθανό, δημόσιο, μιλάμε για πραγματικά ψίχουλα όμως, δηλαδή με τον τρόπο χρηματοδότησης που γίνεται. Δηλαδή, στο τέλος, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, το ένα βασικό που είναι τα έσοδα, οι ιδιωτικοποιήσεις δεν έγιναν με τρόπο ώστε να φέρουν έσοδα στα ταμεία ικανά ώστε να στηριχθεί μια χύψη πολιτική ή έστω ακόμα και να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό, όπως είναι ο σκοπός των ιδιωτικοποιήσεων. Λοιπόν, Αδάμ, αυτά νομίζω, ναι, λίγο πολύ τα ξέρουμε, γιατί είναι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, των κυβερνήσεων που είχαμε πριν. Το άρθρο στο Unfollow μιλάει για τις αριστερές αποκρατικοποίησεις. Τι μέλη γεννέστε, τι, ναι, έχεις, νομίζω έχεις πάρει τις πληροφορίες από το κείμενο του κυρίου Βαρουφάκη που έφυγε προς το Eurogroup. Τις, ναι, προάλλες. Ναι. Έχουμε κάποιες δηλώσεις του κυρίου Λαφαζάνη, ο οποίος λέει για τις εταιρείες τις κρατικές, οι οποίες αφορούν ενέργεια, αφορούν αεροδρόμια κλπ, τα οποία δεν θα ακουμπήσει κανένας. Το θέμα είναι η ταμπέλα αριστερές ιδιωτικοποίησης είναι κάπως, έχει ένα... Είναι οξύμορο. Όχι μόνο. Είναι οξύμορο. Είναι κάπως σκοπτικό, έχει μια ελαφριά ειρωνία, ας πούμε. Τώρα το οξύμορο είναι σχετικό πάντα, έτσι. Με την έννοια ότι σαφώς ένα αριστερό πρόγραμμα, εδώ έρχομαστε ιδεολογικό, είναι προς κάποιον έλεγχο των μέσων παραγωγής από το κράτος. Βέβαια, μιλάμε για μια κομμουνιστική διαχείριση, έτσι, μια πλήρη εθνικοποίηση όλης της οικονομίας, έτσι κανείς δεν το βλέπω να το διαχειρίζεται, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, θα αναγκαστείς εκ των πραγμάτων, όντας σε ένα πλαίσιο κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις όποιες παθογένειες αυτοί έχουν, θα αναγκαστείς να προχωρήσεις σε τέτοιες κινήσεις. Το θέμα είναι τι ιδιωτικοποιείς, τι κρατάς υπό τον έλεγχο του κράτους, με τι σκοπό, πώς να εφαρμόσεις την πολιτική σου. Γιατί στην ουσία οι κρατικές επιχειρήσεις είναι ένα εργαλείο στα χέρια του κράτους όταν είναι υπό τον έλεγχό του, για να κάνει τι, τονώσει την οικονομία, ας πούμε, για να αναδιαρθρώσει διάφορους τομείς οικονομίας. Δηλαδή, αυτό και στην τελική σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό κάνει την πολιτική. Και στην τελική σε περιπτώσεις κάποιων επιχειρήσεων να μπορείς να κάνεις και κοινωνική πολιτική για τους αδυνάμους. Προφανώς, έτσι, προφανώς. Εδώ είναι και το θέμα του ορισμού του τι σημαίνει. Τι σημαίνει αγαθό, ποια είναι μια υπηρεσία κοινής ωφέλειας, αλλά κατά βάση αυτό που συνιστά αριστερή πολιτική, δηλαδή αυτό που είναι πώς θα κινητοποιήσεις την οικονομία και σε ποια κατεύθυνση. Τώρα, αν αυτό, πώς θα χρησιμοποιήσεις τις επιχειρήσεις που έχεις με τον έλεγχό σου ή πώς θα στρέψεις κλάδους προς την κατεύθυνση που θες,
είτε μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλειών, είτε μέσω των δικών σου εργαλείων, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο κρίνεσαι, ένα ζήτημα πολιτικής καθαρά. Δηλαδή θέλω να πω ότι ιδιωτικοποιήσεις, το να πετάξει ας πούμε από τις δαπάνες μια επιχείρηση, δεν ξέρω ποια είναι αυτή, η οποία δεν ούτε κάποιους ταξικούς ισχυρισμούς υπέρ της εργασίας ικανοποιεί, ούτε κάτι, δηλαδή έχει κάποια τέτοια ιδεολογική αναφορά, αυτό είναι θέμα, δεν είναι ζήτημα, αλλά ζητήματα όπως ας πούμε η ΔΕΗ, έτσι, η ενέργεια που είναι πάρα πολύ βασικό σήμερα, ή ακόμα και οι τράπεζες. Βλέπουμε στην Ολλανδία ο Γερούντα Άισεμπλουμ, που είναι υπουργός οικονομικών, να επιμένει απέναντι στις Βρυξέλλες να διατηρεί τον κρατικό έλεγχο δύο συστημικών τραπεζών. Γιατί είναι κερδοφόρες με αυτό το σχήμα. Δεν προχωράει δηλαδή στην απόδοσή τους στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο κάνει και ο Σόιμπλε στη Γερμανία με την Commerzbank. Commerzbank νομίζω και η Deutsche Bank. Τέλος πάντων, έχουν μερίδια, έχουν προχωρήσει. Μετά τον bailout που γίνανε ακριβώς το 8-9, βλέπουμε ότι εξηγιάνθηκαν, αναδιαρθώθηκαν και εξηγιάνθηκαν κάποιες επιχειρήσεις. Στην Αμερική, ας πούμε, έγινε με τον τραπεζικό τομέα και την αυτοκινητοβιομηχανία. Στην Ευρώπη, με τον τραπεζικό τομέα και άλλες επιχειρήσεις. Στην Αμερική, και τις κρατάνε υπό τον έλεγχο. Στην Αμερική, η αυτοκινητοβιομηχανία, yeah, και πιο συγκεκριμένα η General Motors, το κατάφερε αυτό με αναδιάρθρωση χρέους, κούρεμα χρέους. Καταρχάς έγινε αναδιάρθρωση χρέους, μπήκαν σε ένα ταμείο διάσωσης, έγινε ένα τυπικό bailout, έτσι, με δανεισμό, αναδιάρθρωση, το κλασικό σχήμα, γιατί κράτησε μέχρι το 2013. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η πενταετία ήταν ένα τυπικό δείγμα του πώς διασώθηκαν μεγάλοι κλάδοι στις ισχυρές οικονομίες, όπως είναι ο τραπεζικός, χρηματοπιστωτικός και ο κλάδος αυτοκινητοβιομηχανίας συγκεκριμένα στις ΗΠΑ. Και βλέπουμε ότι και σε αυτή τη στιγμή το κλάδο δεν είναι κακό, έτσι, βέβαια με διάφορους τρόπους απεφεύχθη να το χαρακτηριστεί αυτό εθνικοποίηση, έτσι. Ναι, απλά σου λέει, έχουμε την εποπτεία, έχουμε μια... Έγινε ένα τεράστιο debate, τέλος πάντων. Πάλι, για να μην λέμε ότι μόνο εμείς δεν έχουμε εφεύρει εμείς τους όρους περί δημιουργικής ασάφειας, έτσι, είναι πλέον χαρακτηριστικό παγκόσμιο αυτό. Δημιουργική ασάφεια, φοβερό αυτό, πολύ καλά. Ναι, αυτό είναι, όλοι αυτοί είναι νεολογισμοί προκύπτουν από το γεγονός ότι με κάποιο τρόπο ένα σύστημα που καταραίει πρέπει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Πρέπει δηλαδή κάποιες ανορθόδοξες παρεμβάσεις που δεν υπήρχαν πριν στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, τώρα γίνονται αποδεκτές. Όπως αυτό που το τύπο μας σήμερα που λέμε εντός εισαγωγικών. Ουσιαστικά είναι αυτό που έχει κάνει ο Ντράγκη. Ναι, και οι διασώσεις γενικά. Εδώ έχουμε το εξής φοβερό φαινόμενο. Έτσι. Μιλάμε τώρα για ελεύθερη οικονομία, για νεοφιλελευθερισμό, για καπιταλισμό, για όλα αυτά τα πράγματα. Και στην ουσία λειτουργούμε με πενταετή πλάνα. Δηλαδή είναι μια κεντρική τράπεζα το 8 και κάνει ένα πλάνο το οποίο διαρκεί 5 χρόνια. Σημαίνει. Και τώρα ξαναμπαίνει σε μια λογική μια νέα πενταετία. Δηλαδή, πιο ηρωνία της ιστορίας πεθαίνει. Αλλά κατά τα άλλα, για να μείνουμε στο θέμα μας, οι ιδιωτικοποιήσεις. Το θέμα για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κάτι απόλυτο και κάτι έτσι μιας ανάγνωσης. Η λογική ότι πρέπει να βρεις έσοδα, να ξεφορτωθείς κάποιες επιχειρήσεις, είναι πολύ generic, στο μνημόνιο περιγράφεται, αλλά αυτή δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι να έχεις έσοδα και κυρίως άμα προχωρήσεις σε μια ιδιωτικοποίηση, το νόημα είναι να διαρθρωθεί ο συγκεκριμένος τομέας στην οικονομία. Δεν έχει άλλο νόημα αυτό, να δημιουργείς δηλαδή ένα νέο μονοπόλιο φερρυπίν ή να μεταφέρεις τις παθογένειες του τρόπου λειτουργίας ενός κλάδου και να συνεχίσουν με άλλη διεύθυνση. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Και μέχρι στιγμής αυτό γίνεται. Δηλαδή δεν έχουμε δει να λειτουργεί ανταγωνισμός φερρυπίν στην αεροπλοεία. Έχουμε δει. Δηλαδή, ποιος ανταγωνισμός, τι συζητάμε τώρα. Συζητάμε... Το πάγιο διαχρονικό αίτημα, ας πούμε, τον εν Ελλάδη καθημάς νεοφιλελεύθερο, ποιο ήταν, ιδιωτικοποίησε την Ολυμπιακή, διώξε την Ολυμπιακή, ωραία, ιδιωτικοποίησε και βέβαια έφεραν ένα άλλο μονοπόλιο. Και τι έγινε, ας πούμε, έχουμε κάποιον πρωταθλητή όπως είναι η Turkish Airlines, είναι κάποιο μεγάλο αεροματοφορέα, όταν η Μέση Ανατολή, μια περιοχή δηλαδή πολύ κοντά στην Ελλάδα και η Από Ανατολή αργότερα, είναι δύο μεγαλύτερες περιφέρειες, κίνηση
αεροπορική, που είναι κάποιος, κάποια ελληνική εταιρεία να διεκδικήσει μερίδιο Φερρυπίνος, να φέρει έσοδα κτλ. Δεν χρειάζεται να το κάνει, γιατί έχει το μονοπόλιο στην Ελλάδα, οπότε μια χαρά τη βοηθάει. Ή ακόμα στην ακτοπλοεία Φερρυπίνος. Πώς λειτουργήσε, δηλαδή τι έγινε τελικά. Με τις άγονες γραμμές, τι έχει συμβεί. Τους έδωσες κάποια επιδότηση και τι κάνουν, επενδύσεις, τι έγινε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ιδιωτικοποίηση έχει νόημα να βελτιώσει ένα κλάδο, ας το πούμε έτσι, όχι απλά να... Να δώσει ανταγωνιστικές τιμές, μπράβο, να δώσει ανταγωνιστικές τιμές, να λειτουργήσει αυτό που λέμε ελεύθερη αγορά. Αυτό τώρα με μια και στα αριστερά πλαίσια τα ιδεολογικά φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάλι μια, όχι παραχώρηση, δεν το πω παραχώρηση, αλλά σαν ερμηνεία τραβιέται πολύ έτσι, γιατί υποτίθεται ότι... στοχεύεις και σε κάποιες άλλες ανάγκες. Εσύ στοχεύεις, ας πούμε, στο να υπάρχει πλήρης πρόσβαση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας σου. Και θεωρείς ότι αυτό ότι είναι ένα κοινοφελές αγαθό που θα πρέπει να στηρίζεται το κράτος πάνω. Γι' αυτό φτιάχνεις μια κρατική εταιρεία μεταφορών, λέμε τώρα. Ναι. Αλλά όπως είναι σήμερα η οικονομία, με συγκεκριμένες παραμέτρους, καύσιμα, δαπάνες, προσωπικό, οτιδήποτε, μισθολογικό κόστος. Ποιο είναι το όφελος από το να διώξεις μια επιχείρηση, ας πούμε, κρατική. Πρέπει να το δεις αυτό. Να το δεις πρακτικά που λειτουργεί πέρσι. Τώρα απλά να το ξεφορτωθείς και μετά να φωτοφορτωθείς ίσως μέσα σε μια διάσωση, έτσι, γιατί είναι too big to fail αργότερα. Γιατί καταλαβαίνεις. Το έχουμε δει επανειλημμένα αυτό που συμβαίνει. Έτσι, δηλαδή οι ιδιώτες που παίρνουν το ρίσκο και μετά το φορτώνεται ξανά το πράγμα. Εγώ αν θυμάμαι καλά το 2003 αυτό συνέβη με τις κουριές. Και αυτό συμβαίνει διαχρονικά με τις ελληνικές τράπεζες. Γιατί αν θυμηθούμε την περίοδο του 98-99-2000, όταν γίνανε οι μεγάλες, ας πούμε, αλλαγές, εξαφανίστηκαν το χάρτη ιωνική, λαϊκή, τέτοιες τράπεζες και άρχισαν να αναδεικνύονται τράπεζες όπως η Eurobank, η Alphabank κλπ. Το νόημα ποιο ήταν, δημιουργήσαμε ισχυρό χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο θα, τι θα κάνει, θα χρηματοδοτήσει νέους καινοτόμους τομείς στην ελληνική οικονομία, να δείξουν οι κλάδοι, αυτοί με τη σειρά τους να συμπαρασύρουν άλλους και το καθεξής. Και που φτάσαμε να χρηματοδοτούνται εργολαβίες με τη χρήση του ευρώ και τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής και Τράπεζας και να φτάσουμε στο σημείο οι τράπεζες να χρεοκοπήσουν πολύ νωρίτερα από το ελληνικό κράτος. Έτσι να το πούμε. Και αυτό γιατί οι τράπεζες είναι χρεοκοπημένες πολύ πριν φτάσει σημείο ο επίσημος κρατικός φορέα ή το επίσημο κράτος να κηρύξει τα συνωμόστηση. Αν δεν κάνω λάθος, χτες είδα ή χτες ή προχτές, χτες μάλλον τη μετοχή της Eurobank στα 11 λεπτά. Ναι, είναι το κλασικό ανέκδοτο με την Ρόπιτα. Εντάξει, δεν φτάνουμε. Δεν θα πάρω την Ρόπιτα σήμερα, θα πάρω 10 μετοχές της Eurobank. Το να μιλήσει κανείς με αριθμούς, εκτός χρειάζεται πολλά Excel, είναι και ίσως, ας πούμε, δίνεις και κάποια αντιπιχειρήματα με την έννοια ότι πάλι θα βρεθεί κάποιος να βρει κάποιους άλλους αριθμούς. Η ουσία είναι ότι αυτό που ότι λέμε, ας πούμε, το ξεπούλημα δεν υπάρχει σαν όρος, είναι ακριβώς αυτό. Δυστυχώς είναι αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει μια λογική να δημιουργηθεί πλούτος ώστε να αναδιανεμηθεί αργότερα. Είναι απλά μια μπακαλική, ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, το οποίο με κάποιο τρόπο περιβάλλεται με κύρος, θεωρείται ανώτερα οικονομικά από κάποιους και... Αδάμ, αλήθεια στο λέω, αν δεις τη συνέντευξη του κυρίου Σταυρίδη στο Αγορά, αυτό που περιγράφεις τώρα για την μπακαλική νοοτροπία, το βλέπεις ξεκάθαρα. Και ήταν ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο τρόπος με τον οποίο μίλαγε στην ερώτηση του Αυγερόπουλου ήταν τι πουλάμε, και το απαντάει με έναν πολύ έτσι απλό τρόπο, τα πάντα. Όταν λέμε όμως τα πάντα, εννοούμε απολύτως. Τι θα πει Αιγιαλός, τι θα πει Αιγιαλός, δεν υπάρχει έννοια. Τι είναι ο Αιγιαλός, τι είναι το ξεπούλημα. Αλλά ήταν πολύ ψύχρεμος, πολύ συνειδητοποιημένος ότι ό,τι είναι αυτή τη στιγμή στην ιδιοκτησία, στη δικαιοδοσία και στον έλεγχο του κράτους είναι για πούλημα. Ναι, υπάρχει, εντάξει, αυτό εδώ δεν ξέρω και τι, ίσως έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων, γιατί και η ιδεολογία κάπου και κάποια στιγμή ξεφεύγει και πάει σε αυτά τα επίπεδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην ελεύθερη σκέψη σου πει ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να συνεχίσεις να διοικήσεις μια εταιρεία με τρόπο που να έχει κερδοφορία και να μπορεί να
άστο να εξελίσσει τα μέσα παραγωγής, τότε άστο να το κάνει κάποιος που μπορεί. Έχει μια λογική με την έννοια ότι εντάξει, φαινόμενα Σοβιετικής Ένωση, το τέλος δηλαδή γίνεσαι τυφλικάς στο δικό σου χωράφι, ας πούμε, δεν εξελίσσεται η επιχείρηση, δεν μηχανολογικά, οτιδήποτε τεχνολογικά δεν προχωρά, οπότε στο τέλος κάποια στιγμή καταραίει από τον ανταγωνισμό. Εδώ, στην Ελλάδα, όταν σαν οικονομία φτάνει σε αυτό το σημείο, στην ουσία να χρεοκοπείς, πρέπει. Αφενός δεν ξέρουμε, δεν συμφωνούμε στους λόγους της χρεοκοπίας. Δηλαδή, με τους φιλελεύθερους. Καλά, ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να συμφωνήσει. Η ουσία είναι ότι, όπως είναι η παγκόσμια οικονομία, και η Ρωσία να είσαι, έτσι, με ελάχιστο χρέος, χωρίς ελλείμματα, με τόσο με φυσικό πλούτο. Λοιπόν, βλέπεις ότι οι αγορές μπορούν να χειραγωγηθούν άνετα πολιτικά, για γεωπολιτικούς σκοπούς και να σταθούν εναντίον σου. Άρα, καταραίει και αυτό το επιχείρημα ότι η κακή Έλληνα, η κακή οικονομία και όλα αυτά και τρομάζουν τις αγορές που αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους μέσω των τυπικών κινήσεων του κεφαλαίου. Όχι, το βλέπουμε στην ουσία, δεν για άλλους λόγους γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν, είσαι, σε αυτό το πλαίσιο όπως είναι, είσαι πάντα δέσμιος αυτού που έχει το χρήμα και μπορεί να το ελέγχει και να το κυκλοφορεί χωρίς να λογοδοτεί πουθενά. Εσύ τι θα κάνεις τώρα, εσύ θα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να κινηθείς. Τώρα είσαι εγκλωβισμένος, αλλά μεθαύριο που θα έχουν τελειώσει τα μνημόνια, που θα έχεις μπει σε μια πορεία ανάπτυξης, ίσως τι θα κάνεις εκεί. Δηλαδή, για μένα ίσως κάποια στιγμή πρέπει να συζητάμε και αυτό το θέμα. Εκτός αν πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση για τα επόμενα δεν ξέρω πόσα χρόνια. Έτσι. Έτσι όπως πάει για την ώρα πάντως, αυτό που ξέρουμε, παρότι όλες οι προβλέψεις τους, όλα τα πλάνα τους έχουν πέσει έξω, είναι ότι θα φτάσουμε στο 120 το ΕΠ το 2022. Κάτι το οποίο είναι αδύνατο, αλλά... Ναι, το θέμα είναι αυτό που λέμε, πως αυτή η μέτρηση έχει αναρθεί και απονομαστεί. Το θέμα είναι πού στοχεύεις. Δηλαδή, άμα διαρκώς το ΕΠ σου μειώνεται, ό,τι και να κάνεις, το χρέος κάπου θα μένει ψηλά. Το θέμα είναι να καταφέρεις να αυξήσεις το ΕΠ. Να παράγεις, να δημιουργήσεις πλούτο. Αυτό πώς θα γίνει τώρα, με το να πουλήσεις, ας πούμε, παράδειγμα τη ΔΕΗ σε 10 άρπαγες εδώ του εχώριου κατεστημένου, οι οποίοι είναι απλώς να μειώνουν τα δικά τους κόστη παραγωγής με κάποιο τρόπο και να διαφορούν για την τεχνολογική ανάπτυξη επιχείρησης, για την επέκταση, δηλαδή, πέρα από τα ζητήματα έτσι, κοινής ωφέλειας, κοινωνικής πολιτικής, τα οποία τον όνο κάνω. Μπράβο, είναι από τα πολιτική. Αλλά ακόμα και στο θέμα τη διαχείριση του συγκεκριμένου τομέα, πώς θα πάει. Δηλαδή, ποιος θα σου κάνει ανάπτυξη. Από τα αποτυχημένα δυτικά ολιγοπόλια θα σου κάνουν εθνικό πρόγραμμα συγκρότησης. Δηλαδή, επίσης τα κρατικά μονοπόλια του εξωτερικού θα σου κάνουν δικό σου εθνικό πρόγραμμα συγκρότησης, μιλάω συγκεκριμένα, ας πούμε, για το θέμα των περιφερειακών αεροδρομίων. Παράδειγμα, θα δίνεις ένα κρατικό φορέα γερμανικό εν προκειμένου, που θα ελέγχει με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, την τουριστική σου κίνηση, έτσι. Εσύ τι, από εκεί τι είναι να αποκομίσεις, σωστά. Τι θα αποκομίσεις, δηλαδή, εμένα με σοκτάρει το γεγονός ότι το επιχείρημα είναι θα ανακοινιστούν τα αεροδρόμια και θα είναι καινούργια. Δηλαδή, εντάξει, θα έχουν καινούργια πλακάκια, ας πούμε, αυτό είναι το νόημα. Αυτή είναι η λογική. Είναι η λογική του Βενιζέλος, του αεροδρομίου των Σπάτων, όπου υπήρχε όρος να μην λειτουργεί αεροδρόμιο σε ακτίνα 60, αν θυμάμαι καλά, χιλιόμετρων. Άρα, δηλαδή, στην ουσία απέκλειε την επαναλειτουργία του ελληνικού αεροδρομίου ή δημιουργεί ενός άλλου low cost αεροδρομίου κάπου στην Αττική. Θα γινόταν αυτό, ας πούμε, ποτέ αποδεκτό στο Λονδίνο, που έχει Heathrow, Stansted, Luton, Gatwick, να γίνει αποδεκτός ένα τέτοιος όρος. Όχι. Αδάμ, θα μπορούσε, πιστεύεις, με κάποιο ορθολογισμό να αναδιαρθρωθεί αυτό που λέμε εταιρείες δημοσίου, ΔΕΚΟ κλπ, για να υπάρξει σωστή διαχείριση, γιατί αυτό που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία 20 χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε αυτές τις εταιρείες είναι ό,τι να είναι στελέχωσή τους. Ναι, η αλήθεια είναι, εγώ τουλάχιστον όπως το λαμβάνω, και
δεν μπορώ να κάνω λάθος, να είναι λάθος η εκτίμησή μου. Αλλά δική μου αίσθηση είναι ότι δύσκολο. Δηλαδή όπως λειτουργεί το η ελληνική κοινωνία ακόμα, δηλαδή... Είναι αυτό τελικά, έτσι, είναι θέμα ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορείς, δηλαδή, το βλέπεις, ας πούμε, δυστυχώς, αυτή η πελατειακή διάθεση, τη βλέπεις στον χώρο της αριστεράς, είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω ότι το πελατειακό κράτος είναι δημιουργήμα της αριστεράς, σε καμία περίπτωση, αυτό είναι μια ισχυρή προπαγάνδα. Είναι δημιουργήμα καθαρά του αστικού κόσμου. Αλλά πώς, ας πούμε, θα... Δηλαδή, δεν... Είναι δύσκολο, όχι, κομμάτι, γενικά, μην το βάλω έτσι, μην το βάλω αριστερά κλπ. Γενικά, αυτή η κοινωνία έχει μάθει να λειτουργεί με τις νοημίες. Δηλαδή, τώρα πώς θα φτιάξεις, πώς θα στελεχώσεις μια δημόσια επιχείρηση με τέτοιο τρόπο, ώστε να η διοίκηση, οι άνθρωποι... Ώστε να επικρατήσει αξιοκρατία στην τελική. Πέρα από την αξιοκρατία, πώς θα οι πιέσεις που θα δεχτούν από επιχειρηματικά συμφέροντα μέχρι οτιδήποτε, ας πούμε, πώς θα, δηλαδή, αυτό είναι, δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή, αν μου πεις τώρα ένας ιδιώτης που κάνει καλύτερα, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση και το βλέπουμε. Το βλέπουμε καθαρά, οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι μια φοβερή ιστορία αποτυχία στο ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, το αν θα ρίχναμε τα λεφτά μας, βάζαμε ένα στοίχημα για την αναδιάρθρωση του τομέα, με το που θα δείχναμε το πώς λειτουργήσε ο ιδιωτικός τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα, θα χάλαγε το στοίχημα αμέσως. Δηλαδή δεν θα βάζει κανένας τα λεφτά του. Είναι αυτό που λέμε, δεν θα το παίζανε ούτε στο παράνομο. Δεν κανένας. Δηλαδή εδώ τώρα είναι και λίγο. Θέλει μια νέα. Δεν ξέρω, μια θεωρητική επεξεργασία. Θέλει μια καινοτομία. Θέλει ένα βραβείο Νόμπελ. Δεν ξέρω το πώς θα μπορείς να στήσεις. Μια, ακόμα και συμπράξεις δημοσίου, πώς έγιναν στις εργολαβίες, στο φοιτητό δρόμο, στα Ολυμπιακά έργα, ένα έκτρωμα. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρουμε να έχουμε αυτό που λέγεται στερεοτυπικά υγιής επιχειρηματικό. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτό το πράγμα ή αν απλώς επιχειρηματικό δεν είναι αυτή που είναι και τέλος πάντων με κάποιο τρόπο εξορροπούνται υγιείς, μη υγιείς μορφές μέσω της. Ξέρεις, της ανάπτυξης, άσχης παραγωγικότητας, αλλά όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά, δεν ξέρω, νέοι άνθρωποι ίσως, ίσως. Δεν έχουν φθαρεί από το... Από το σύστημα. Ναι, ας το πούμε έτσι. Τελικά. Όχι το πάνω σύστημα, το κάτω σύστημα. Ναι, μα γενικά οποιοδήποτε. Ναι, δηλαδή, ναι. Φαντάζομαι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος μηχανικός, ένας οικονομολόγος, ο οποίος δεν έχει πίθα, έτσι, δεν είναι διαδρομιστής εξουσίας και δεν έχει πάρει επιτηρίδα σε κάποια τέτοια διαδικασία γνωστή. Φαντάζομαι ότι έτσι με κάποια οραματική διάθεση μπορεί κάπως, αλλά. Ας μην το συζητήσουμε αυτό, γιατί πάει κάπου το μυαλό μου και μόνο επιτυχία δεν είχε έτσι. Άστο να πάνε, ναι. Στην Πάτρα Φερρυππίν τώρα. Εγώ θα σου λέγα κάτι άλλο. Για φαντάσου, το Facebook, έτσι, είχε κέντρο να ανακαλυπτόταν στην Πάτρα Φερρυππίν. Ναι. Για φαντάσου αυτό το πράγμα. Κοίτα, επειδή στην Πάτρα έχουμε πάρα πολλές τέτοιες εταιρείες, γιατί είναι για το Πανεπιστήμιο τέτοιο. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό λέω, υπάρχει μεγάλη σχέση της πόλης με την τεχνολογία. Τεχνολογία και έχετε ένα πολύ καλό τμήμα, ας πούμε, ηλεκτρολόγων, μηχανικών. Αλλά θέλω να σου πω ότι κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα φανταστεί. Δηλαδή, έγινε αυτό που γίνεται με τις νέες τεχνολογίες στις ΗΠΑ. Υπάρχει τεράστια φούσκα από πίσω. Έτσι υπήρχε, ας πούμε, έσκασε και ξαναδημιουργείται τώρα και τέλος πάντων έχει μια ιδεολογική χρειά. Έτσι, γιατί τα έξτρα κινητά είναι ενοφιλελεύθερα κινητά, δεν είναι. Είχαμε μια συνέντευξη στις προάλλες που μπορεί και αυτά στο τέλος να καταργηθούν. Ναι, θέλω να σου πω ότι γενικά μπορεί να κάνει μεγάλη θεωρητική κουβέντα γι' αυτό. Αλλά αναρωτιέμαι ποιος κλάδος του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα άφησε πραγματικά εποχή. Δηλαδή δημιούργησε προστιθέμενη αξία, προϊόντα τα οποία έγιναν διαχρονικά. Έδωσε δουλειές οι οποίες διατηρήθηκαν. Δημιούργησε τεχνολογία η οποία διαχύθηκε σε άλλους τομείς και κλάδους και τους ανέπτυξε. Δηλαδή, το ψάχνεις λίγο, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχει πάει μέσα να τελειώνουμε. Ωραία, και εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα. Αδάμε, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Ωραία, μια χαρά. Καλή συνέχεια. Χαιρετώ και εγώ. Για χαρά.